Το κυκλοφοριακό πρόβλημα με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωποι οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης επαναφέρουν τα στελέχη της Λαϊκής Εισπύρωσης. Το πρόβλημα, σύμφωνα με τη Δημοτική Σύμβουλο Νίκη Δραμανίδου, γίνεται ακόμα πιο έντονα, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν παραμένει κλειστή η παραλιακή λεωφόρος. Εντοπίζουμε ένα πολύ παλιό πρόβλημα της πόλης, αυτό το κυκλοφοριακό για τις έλλειψεις του πάρκινγκ. Γιατί καθώς περνάνε τα χρόνια, ακόμη ένα καλοκαίρι, ειδικά τα τελευταία τρία καλοκαίρια, έχουμε γίνει ένα τρελοκομείο κανονικό από την κίνηση και από την έλλειψη χώρων στάθμευσης. Ιδιαίτερα απόγευμα που κλείνει η παραλία και ασχολούν τα μαγαζιά. Μετακινείται πολύ μεγάλος αριθμός ντόπιων, αλλά και τουριστών. Γέμισε πολύ τουρίστες. Υπάρχει αυτή η κατεύθυνση από χρόνια της προσέλκυσης ξένων τουριστών, όμως δεν υπάρχουν οι ανάλογες υποδομές. Γεμίσαν οι γειτονιές με Airbnb, χωρίς όμως να υπάρχει καμία πρόβλεψη και για το κυκλοφοριακό. Όπως αναφέρει η Νίκη Δραμανίδου, καμία δημοτική αρχή δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με το εν λόγω ζήτημα, την ίδια ώρα που οι οδηγοί είναι αγανακτισμένοι καθώς είναι δυσέβρετες οι θέσεις στάθμευσης. Δεν έχουν αντιμετωπίσει οι δημοτικές αρχές εδώ και πολλά χρόνια το θέμα αυτό. Ίσα-ίσα και με τα έργα τα τελευταία που γίνονται, στενεύουν περισσότερο οι δρόμοι και ροκανίζονται θέσεις πάρκινγκ. Το πάρκινγκ που κερδίθηκε τελευταία και μπήκε σε λειτουργία είναι αυτό στα παλιά Ψαράδικα, αλλά δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε κάτι που έτσι κι αλλιώς το είχαμε. Διαφημίστηκε πολύ το χώρος πίσω από τα τρένα, από το σταθμό του ΟΣΕ, ο οποίος επίσης δεν είναι σε λειτουργία. Τα ιδιωτικά πάρκινγκ ζητάνε όσα θέλουν. Είναι ζητήματα καθημερινότητας με τη μεγάλη ακρίβεια και την έλλειψη τον χώρο στάθμευσης που εξοργίζουν, εκνευρίζουν τον κόσμο καθημερινά. Η κυρία Δραμανίδου υπογραμμίζει την αναγκαιότητα της δημιουργίας χώρων στάθμευσης, ενώ αφήνει αιχμές για τα έργα που υλοποιούνται στην πρωτεύουσα του Εύρου, χαρακτηρίζοντάς τα ως έργα βιτρίνας. Ο Δήμος έχει χάσει πολλά, Έχει δώσει πολλά πολλούς κοινόχρηστους χώρους, τους επέστρεψε στους ιδιοκτήτες τους, γιατί δεν διέθεσε έστω τα χρήματα για να αγοράσει. Ένα τέτοιο είναι το μεγάλο το οικόπεδο στην Οδό Ποιμενίδη, που πριν 1,5-2 χρόνια το αποδώσαμε στους ιδιοκτήτες. Αυτό θα μπορούσε, που ήταν κοινόχρηστος χώρος πίσω από τα παλιά νεκροταφεία, να χρησιμοποιηθεί και γι' αυτό το λόγο. Αλλά δεν είναι αυτές οι προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες είναι άλλα έργα, βιτρίνα, θα έλεγα, που ροκανίζουν και πολλά λεφτά.